Προχωρώ στην εκπομπή με μηχανοκίνητο αθλητισμό. Γιατί ο ΑΟΚ διοργανώνει 30-31 Μαρτίου τον πρώτο αγώνα του κυπέλου αναβάσεων Κρήτη στα Ζένια Λασιθίου. Και αν κάνω λάθος, με διορθώνετε, κύριε Αντιπρόεδρε του ΑΟΚ, κύριε Μάνο Πετούση, που θα είσαστε και αλυτάρχης του αγώνα. Πώς είστε? Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστούμε που μπορούμε να έχουμε βήμα να πούμε δύο κουβέντες για το μηχανοκίνητο άθλημα, αυτό που όλοι λατρεύουμε και που όντως είναι ο πρώτος αγώνας κυπέλου Κρήτης αναβάσεων. Καλημέρα σας. Ξέρετε, υπάρχουν και εκείνα τα άλλα στοιχεία, κύριε Πετούση, τα οποία λένε, δεν θα το γυρίσω εκεί γιατί θέλω να μας πείτε για τον αγώνα και θέλω να μας πείτε και για τις συμμετοχές και για τις ρυθμίσεις που θα υπάρξουν Σάββατο και Κυριακή για τους ανθρώπους που μας ακούν από την περιοχή, είτε κατευθύνονται εκεί, είτε μένουν εκεί, είτε χρησιμοποιούν τους δρόμους αυτούς για τη δουλειά τους. Αλλά θα κάνω μια παρατήρηση για αυτό που είπατε εσείς, ή θα το συμπληρώσω, ότι όπου έχει αναπτυχθεί μηχανοκίνητος αθλητισμός έχουν μειωθεί και τα τροχαία στατιστικά και παγκόσμια. Αυτό είναι αλήθεια, κυρία Αγγέλα, είναι αλήθεια, διότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, επειδή παρέχει μεγάλα στάνταρ ασφαλείας στις διοργανώσεις του, και όχι μόνο σαν διοργάνωση, αλλά και όσοι αθλητές λαμβάνουν μέρος σε μηχανοκίνητα αθλήματα, τα στάνταρ ασφαλείας είναι πάρα πολύ υψηλά, οπότε δεν χρειάζεται αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι να βγαίνουν στο δρόμο και να πηγαίνουν γρήγορα, διότι οι διοργανώσεις που κάνουμε είναι με κλειστούς δρόμους, όλοι οι παραδρόμοι είναι κλειστοί, δεν υπάρχει τίποτα στην κυκλοφορία, οπότε εκεί μπορείς να αναπτύξεις ταχύτητες, τα στάνταρ ασφαλείας των αυτοκινήτων πια είναι πάρα πολύ μεγάλα και αυτό είναι σαν τροχοπέδι, είναι η παιδεία μας για να μπορέσει και ο απλός πολίτης να εξασφαλίσει κάποια μέτρα ασφαλείας, να πάρει ένα καλό κράνος, να φοράει πάντα τη ζώνη και διάφορα τέτοια, οπότε ναι, ισχύει αυτό που λέτε στο 100%. Πάμε τώρα στην αυριανή ανάβαση. Έναρξη αύριο Σάββατο. Ολοκλήρωση την Κυριακή το απόγευμα. Δύο μέρες αγώνας. Δώστε μας τώρα τα δεδομένα τα οποία πρέπει να έχει και ο κόσμος. Από τι ώρα ξεκινάνε οι αγώνες, πότε ξεκινούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις? Λοιπόν, θα σας πω πώς έχει το πρόγραμμα του αγώνα. Και το Σάββατο και την Κυριακή ο δρόμος ο οποίος θα διεξάγει το αγώνα θα κλείσει 10 η ώρα. Οι πρώτες χρονομετρημένες δοκιμές το Σάββατο ξεκινάνε 11 και την Κυριακή εκείνη στο αγώνα ξεκινάει 11. Αυτό τι σημαίνει τώρα λοιπόν, είναι πολύ βασικό για τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι από τις 9.30 από τη διακλάδωση δράση έως τους έξω ποτάμους η κυκλοφορία θα είναι κλειστή. Οπότε θέλω να ενημερώσω τον κόσμο, αν χρειάζεται να πάει κάπου ή αν πρέπει να κινηθεί, να γνωρίζει ότι από τις 9.30 μέχρι τις 4-5 η ώρα η κυκλοφορία σε αυτό το κομμάτι θα είναι κλειστή. Οπότε είναι καλό αν κάποιος έχει κάποια δραστηριότητα να την δημιουργήσει πιο νωρίς ή πιο αργά. Mm-hmm. Πείτε μου. Και πάντα βέβαια δρόμος ο οποίος κλείνει με τη βοήθεια της τροχέας. Υπάρχει εκεί η ελληνική αστυνομία, δεν είναι κάτι που γίνεται από εσάς? Φυσικά έχουμε άδεια, εννοείται, από την αστυνομία, από το Υπουργείο. Η αστυνομία εδώ, το αστυνομικό τμήμα Νεαπόλεως, είναι αλογός, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μας βοηθάνε περισσότερο από όλους. Συν την τοπική κοινωνία, δήμαρχοι, τοπικές κοινότητες κτλ. Η αστυνομία θα είναι αυτή που θα ρυθμίσει την κυκλοφορία. Επίσης θέλω να προσθέσω ότι εκείνες τις μέρες θα διαδραματίζεται και ένας ποδηλατικός αγώνας εδώ από το Σύλλογο Αγίου Νικολάου Νεαπόλεως, οπότε αυτό σημαίνει ότι η κυκλοφορία θα είναι περισσότερο βεβαρημένη στο θέμα των μετακινήσεων των πολιτών. Οι πολίτες πρέπει να προσέχουν όχι μόνο και για μας, αλλά και για τους ποδηλάτες που θα βρίσκονται στο δρόμο. Πού, σε κοντινά σημεία ή στα ίδια σημεία, τι θέλετε να πείτε?
Ο ποδηλατικός γύρος που θα γίνει θα είναι στην περιοχή της Νεαπόλεως, Λίμνες, Δράση, Άγιο Νικόλας. Δηλαδή θα είναι σε αυτό το τοπικό, θα έχει τοπικό χαρακτήρα προς τα κάτω. Δεν θα είναι ψηλά που θα είμαστε εμείς, γιατί εμείς θα είμαστε στους αμυγδάλους, αμυγδάλους Ζένια. Mm-hmm. Ωραία, λοιπόν, δύο αθλητικές διοργανώσεις στην περιοχή της Νεάπολης. Το κρατάω αυτό. Ελληνική αστυνομία, πυροσβεστικοί, εθελοντές Σαμαρίτες, Ερυθρός Σταυρός, που όπως κάθε φορά δίνουν το δικό τους το παρόν εκεί για την ασφάλεια όλων, έτσι δεν είναι, κύριε Πετούση? Βέβαια, ασθενοφόρα, γιατροί, να συμπληρώσω, οδική βοήθεια, δηλαδή τα μέτρα ασφαλείας, όπως σας είπα και στην αρχή, έχουν υψηλά στάν για να διαδραματιστεί. Mm-hmm. Mm-hmm. Λοιπόν, αφετηρία της ειδικής είναι το χωριό Αμυγδάλη, ο τερματισμός στην είσοδο του χωριού Ζένια. Μιλάμε για τι απόσταση? Λοιπόν, θα σας πω, η διαδρομή που έχουν ανακαλύψει ανταγωνιστικά είναι 3 χιλιόμετρα, την οποία θα την κάνουν 3 φορές το Σάββατο και 2 φορές την Κυριακή. Το Σάββατο είναι τα 3 δοκιμαστικά, την Κυριακή είναι 2 περάσματα ο αγώνας. Το service park που θα υπάρχει περίπου 1 χιλιόμετρα πριν το χωριό Αμυγδάλους, και το park fermé που θα φτάνουν τα αυτοκίνητα πάνω και θα γυρνάνε πίσω, είναι ακριβώς στην είσοδο του χωριού Ζένια. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι μετά τις 10 θα είναι κλειστό για τις ανάγκες της ανάβασης. Να πούμε ότι 30 συμμετοχές από όλη την Κρήτη θα εμφανιστούν. Είναι από όλη την Κρήτη και έτσι θα διεξαχθεί το πρώτος αγώνας του κυπέλου αναβάσεων Κρήτη. Μάλιστα. Και βέβαια απαιτείται και ιδιαίτερη προσοχή και από εκείνους οι οποίοι θα θέλουν να δουν τον αγώνα, για το σημείο όπου σαφέστατα θα θέλουν να βρίσκονται για να δουν από λίγο πιο κοντά τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Πολλές φορές μέσα σε αυτή τη διαδικασία υπάρχουν και οι παρεξηγήσεις, αλλά η ασφάλειά τους είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί και θα πρέπει να βρίσκονται σε συγκεκριμένα σημεία. Εδώ θέλω, έτσι, να σημειώσω λοιπόν ότι για να διεξαχθεί ομαλά αυτό το γεγονός, οι άνθρωποι οι οποίοι θένε, οι θεατές, να έρθουν να δουν από κοντά, όπως είπατε και καλά το είπατε, τα αγωνιστικά, πρέπει 9.30 ώρα να είναι στη Μένια πάνω. Θα υπάρχουν άτομα της οργάνωσης τους οποίους θα τους τοποθετούν στα σωστά σημεία. Εννοείται ότι πρέπει να ακούνε τις οδηγίες των Κρητών, να έχουν εμπαρκάρει τα αυτοκίνητά τους σε σημείο, να τους πούμε κιόλας ότι η διαδρομή ενδιάμεσα δεν θα ανοίξει, οπότε δεν θα μπορούν να μετακινηθούν αν χρειαστεί. Δηλαδή δεν είναι μια... δεν μπορεί κάποιος να έρθει για μισή ώρα και να φύγει. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Οπότε βασικό είναι η ώρα προσέλευσης του κοινού. Όποιος θεωρώ δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μέχρι τις 9.30 το πολύ 10 η ώρα πάνω στη διαδρομή, δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει σωστά αγώνα. Ναι, είναι νομίζω βασικό αυτό το οποίο αναφέρεται. Κρατάμε όλες αυτές τις πληροφορίες. Δρόμοι κλειστοί, δύο αθλητικές διοργανώσεις, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, ο πρώτος αγώνας του κυπέλου αναβάσεων Κρήτης, Αμύγδαλη Ζένια, από την άλλη πλευρά της Νεάπολης ποδηλατικός αγώνας, οπότε όλοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κύριε Πετούση, είπατε 30 οι συμμετοχές από όλη την Κρήτη, να σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες και για όλους εκείνους οι οποίοι επιθυμούν να δουν αυτόν τον αγώνα. Εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Αγγέλα, εμείς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.